Δεν θα κάνουμε διάλειμμα και θα ξανάρθουμε στις 2 ώρα είναι οι φορείς να μιλήσει, κύριε Σταϊκούρα, όσο πιο σύντομα μπορείτε. Μία εξαίρεση και θα κάνουμε διακοπή και αύριο τα υπόλοιπα. Ωραία. Θα είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Ουσιαστικά προκλήθηκα από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε να αναπτύξει λίγο στην αρχή ποιο είναι το αφήγημα της κυβέρνησης τον τελευταίο μήνα. Και θα ήθελα λίγο να το δούμε αυτό, τι γίνεται τον τελευταίο μήνα. Πρώτον, η κυβέρνηση μειώνει ασφαλιστικές εισφορές σε αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αφού πρώτα, μόνη της, το 2016 αύξησε. Και το κάνει αυτό διότι, όπως ομολογεί στον προϋπολογισμό της, η δίθεν μεταρρύθμιση απέτυχε. Δεύτερον, μειώνει σταδιακά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Αφού πρώτα, μόνη της, το 2015, την αύξησε από το 26% στο 29%. Και σήμερα υποστηρίζει ότι αυτή θα διαμορφωθεί το 2021, εκεί που την παρέλαβε το 2014. Τρίτον, μειώνει τον ένφια μεσοσταθμικά 10% για ένα μόνο έτος, υποσχόμενη περαιτέρω μείωση τα επόμενα έτη. Μείωση η οποία λόγω της νέας αύξησης των αντικειμενικών αξιών θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη, περιφρονώντας, όπως κάνει πάντα, τη μεσαία τάξη. Τέταρτον, θεσπίζει μικρή παράταση του ειδικού καθεστώτος μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ μόνο για λίγα ακριτικά νησιά. Μόνο για λίγα ακριτικά νησιά. Αφού πρώτα μόνη της, το 2015, κατήργησε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. Πέμπτον, νομοθετεί σήμερα τη μη περαιτέρω αχρίαστη περικοπή των συντάξεων. Αφού πρώτα μόνη της, το 2017, σε όλα αυτά βάζω τη λέξη μόνη της, το 2017 την ψήφισε, αν και αυτοί δεν προβλέπονταν στο τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής. Και αφού έχει προβεί ήδη σε απανωτές μειώσεις συντάξεων τα τελευταία 4 χρόνια, καταργώντας μεταξύ άλλων το ΕΚΑΣ, αυξάνοντας τις φορές υγείας, μειώνοντας σημαντικά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις για τους νέους ασφαλισμένους, για τους νέους συνταξιούχους, συγγνώμη. Και αφού δεν θα υλοποιήσει, κάτι που δεν το ανέφερε κανένας από την κυβερνητική πλευρά, το μεγαλύτερο μέρος των πολυδιαφημιζόμενων αντιμέτρων, όπως είναι η δημιουργία νέων μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης, η επιδότηση της συμμετοχής ασφαλισμένων για συνταγογραφόμενα φάρμακα, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης του ΑΕΔ, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα κ.ο.κ. Και τέλος, έκτον, χορηγεί κοινωνικό μέρισμα από την δημοσιονομική υπεραπόδοση του 2018. Έχοντας επιτύχει αχρίαστα υπερπλεονάσματα, όχι μέσω της ανάπτυξης, όπου η χώρα αποτυγχάνει επί 4 συναπτά έτη σε ό,τι στόχους η ίδια η κυβέρνηση έχει θέσει, αλλά μέσω της υπερφορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, των κατασχέσεων σε πάνω από 1,1 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και της εσωτερικής στάσης πληρωμών σε κοινωνικά ευαίσθητους και αναπτυξιακά κρίσιμους τομείς, όπως είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το αποτέλεσμα είναι κάθε μήνα να διωγγώνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των πολιτών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες πλέον, και το ξέρει και ο Υπουργός, ανέρχονται στα 138 δισεκατομμύρια ευρώ, προσέξτε, αυξημένες κατά 61% από το τέλος του 2014, με 4,3 εκατομμύρια πολίτες να χρεωστούν σήμερα στην εφορία. Συμπερασματικά, το κυβερνητικό σχέδιο έχει ως εξής. Περικόπτει αρχικά 21 φορές συντάξεις. Προχωρά σε 29 αυξήσεις φόρων. Επιβάλλει μέτρα λιτότητας, όπως λέει ο προϋπολογισμός, συνολικού ύψους μέχρι σήμερα 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Φτωχοποιεί την κοινωνία. Διαλύει τη μεσαία τάξη. Και έρχεται σήμερα, λίγο πριν τις εκλογές, να προωθήσει αποσπασματικά, με μεγάλη καθυστέρηση και σε βάθος χρόνου, μειώσεις κάποιων φόρων, επιστρέφοντας το 1/10 σε μερικά τμήματα της κοινωνίας, διορθώνοντας κάποια από τα λάθη. Γιατί λέμε προεκλογικά? Διότι αυτές οι μειώσεις δεν έγιναν όπως εμείς είχαμε προτείνει νωρίτερα, όταν και τα δημοσιονομικά περιθώρια ήταν μεγαλύτερα. Και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή υποστηρίζει ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το 19 είναι οριακό. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Και δεύτερον, γιατί λέμε ότι η κυβέρνηση διορθώνει κάποια από τα λάθη?
διότι μειώνει κάποιους από τους φόρους που η ίδια μόνη της επέβαλε και αξιωματική αντιπολίτευση καταψήφισε. Χωρίς να μπορέσει να μειώσει, και εδώ θα ήθελα την απάντηση του Υπουργού, ούτε έναν φόρο από αυτούς που παρέλαβε το 2014. Δηλαδή, ό,τι γίνεται τον τελευταίο μήνα είναι για να διορθωθούν κάποιοι από τους φόρους που αυξήθηκαν την τελευταία περίοδο. Ούτε ένας φόρος χαμηλότερα από το τέλος του 2014. Συνεπώς, η κυβέρνηση, αντί να πανηγυρίζει, ας κοιταχθεί στον καθρέφτη. Η Νέα Δημοκρατία, χωρίς την ταξική μεροληψία που διέπει την κυβέρνηση, απευθυνόμενη στο σύνολο της κοινωνίας, ψηφίζει θετικά σε οποιαδήποτε διάταξη διορθώνει σφάλματα της σημερινής κυβέρνησης και προτείνει ένα συνεκτικό σχέδιο συνολικής μείωσης της φορολογικής επιβάρησης όλων των πολιτών, δημιουργίας καλών θέσεων απασχόλησης και ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής. Γιατί είναι πλέον πασιφανές ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ευχαριστώ πολύ.